Ο κύριος Παλαβός για λόγους ανελαστικούς και δημιούς δεν μπορείς να παρελθεί σήμερα. Την ευχαριστία που λίγο πιο δυνατά αν θέλετε να μιλάνετε, να μας πιάνε και ποιοι είναι για να ξέρεις. Ο Δησέας ο Σούλης από την ΔΕΗ. Προϊστάμενος στον τομέα εκμετάλλευσης. Θα μπορούσα να πω πολύ εύκολα για λόγους οικονομίας χρόνου ότι έχω καλυφθεί από τον κύριο Παυλίδη. Ότι πραγματικά είμαστε σε ένα στάδιο τελικό ενός πολύπλοκου θέματος. Χθες μάλιστα είχαμε πάλι μια συνάντηση και τα μέλη της κοινοβουλευτικής συνέλευσης με το εκπρόσωπο του κύριου Παυλίδη, προκειμένου και φτάσαμε σε κάποιες τελικές, αν θέλετε, προτάσεις και θέσεις που θα βοηθήσουν πολύ σύντομα στην επίλυση του θέματος. Εξάλλου έχει γίνει και μια πρόταση στην Αθήνα από τον κύριο Παλαβό να επισπεύσουμε ακόμα περαιτέρω τις διαδικασίες, πηγαίνοντας σε μια άλλη διαδικασία πιο εύκολη, πιο μεσοπρόθεσμη αν θέλετε, η οποία όμως θα περιπλακεί όλη η κατάσταση με τον τρόπο αυτό. Τώρα βέβαια σε κάποια σημεία θα ήθελα να σταθώ. Για κατά την άποψή μας δεν είναι θέμα ερμηνείας της σύμβασης. Είναι θέμα εφαρμογής σημαντικών όρων. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Σε αυτό διαφωνώ με τον κύριο Παυλίδη. Επίσης, οι οικονομικές διαφορές, ναι, υπάρχουν. Δεν έχει δρομολογηθεί όμως καμία διαδικασία εκ μέρους των λιγητορυχείων για να βρεθεί μια λύση. Θα μπορούσε στα πλαίσια της σύμβασης να κάνουν αίτηση για επιτροπή φιλικού διακανονισμού. Πιστεύω θα είχε προχωρήσει η αίτηση. Τώρα επικρέμονται κάποιες οικονομικές κάποιες διαφορές, οι οποίες για μας δεν είναι, είναι θέμα πάλι ερμηνείας της σύμβασης. Θα συμφωνώ ότι είναι θέμα ερμηνείας, μερικά θέματα. Μερικά θέματα, το οικονομικό. Το βάζετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σταματούσα εδώ. Για το παρελθόν αναφέρεστε ή για το παρόν και για το μέλλον. Για το πρόσφατο, για το πρόσφατο παρόν. Επειδή μας ενδιαφέρει εμάς το παρόν και το μέλλον. Θα ήθελα λίγο εκεί εδώ. Θα μην εστιάσουμε εκεί. Χρονικά. Νομίζω είπε. Είπε συγκεκριμένα. Είπε συγκεκριμένα. Είπε συγκεκριμένα. Αυτά καταγράφουν. Για μέρους σου πρόθεσμη λύση. Ναι. Η οποία θα επιστρέψει την όλη κατάσταση και να ξεκινήσουν οι εργασίες στα λιγητορυχεία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Σέντας Κώστας.